για μια τόσο σημαντική συνεδρίαση για να συζητήσει και να αποφασίσει τη σοβαρότερη απόφαση ενός Δήμου, τον προϋπολογισμό, ο χρόνος που δόθηκε για προετοιμασία ήταν ελάχιστος για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή ενημέρωση, μελέτη και συζήτηση, όπως και ο χρόνος των ομιλιών, κύριε Πρόεδρε. Το βασικό ζήτημα που διακρίνει κάθε προϋπολογισμό, όχι μόνο στο Δήμο και στο κράτος και παντού, είναι από πού παίρνει και πού δίνει. Είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε σαν ταξικότητα του προϋπολογισμού. Γιατί οι προϋπολογισμοί που συνηθίσαμε είναι αυτοί που παίρνουν και συνέχεια αυξάνουν το πόσο παίρνουν από τους δημότες, γενικότερα από το λαό της χώρας, μειώνουν αυτά που παίρνουν από τους πλούσιους της χώρας και τους δίνουν ακόμα περισσότερο στους τελευταίους. Έτσι λοιπόν το ερώτημα που τίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι να εξετάσουμε πώς θα κάνουμε έναν προϋπολογισμό μέσα στα όρια των δυνατοτήτων που μας δίνει η γενικότερη οικονομική κατάσταση. Αυτήν όλοι την ξέρουν, θα μπορέσουν κάλλιστα να συμφωνήσουν και να συνεχίσουν προϋπολογισμούς και οικονομική πολιτική η οποία έχει φέρει τους Δήμους σε άθλια κατάσταση και τους δημότες σε ακόμα χειρότερη. Το πραγματικό ερώτημα που τίθεται σε κάθε προϋπολογισμό είναι πρώτον ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες που πρέπει να καλύψει για τους δημότες μιας πόλης. Για να το κάνουμε πιο λιανό, ποιες είναι οι ανάγκες για την προστασία αυτού του πληθυσμού από φυσικές καταστροφές, όπως τους σεισμούς, τις πλημμύρες, φωτιές κτλ. Ποιες είναι οι ανάγκες για σχολεία, ποιες είναι οι ανάγκες για πολιτισμό και για αθλητισμό, ποιες είναι οι ανάγκες για υποδομές, ποιες είναι οι ανάγκες για κοινωνική πολιτική. Γιατί δεν ψηφιστήκαμε για να διατυπώσουμε την άποψή μας σχετικά με τα όρια της οικονομίας, το ξαναλέμε, αυτά είναι δεδομένα. Ψηφιστήκαμε γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να προστατέψουμε τα συμφέροντα των πολιτών αυτής της πόλης και να τα διεκδικήσουμε. Και κάτι τέτοιο δεν συζητιέται σήμερα. Αυτό το οποίο συζητιέται από τις μέχρι στιγμής τοποθετήσεις, φαντάζομαι θα είναι και οι επόμενες, είναι το αν υπάρχει σχέδιο ή όχι από την διοίκηση του Δήμου, το αν θα μπορούσε να γίνει ένα καλύτερο σχέδιο, δηλαδή διαφορές διαχείρισης, όχι διαφορές ουσιαστικής πολιτικής. Διότι όλες οι παρατάξεις και τα κόμματα που υπάρχουν πίσω από τις παρατάξεις έχουν αποδεχθεί αυτή την οικονομική κατάσταση και την οικονομική κατεύθυνση της χώρας και πολύ περισσότερο έχουν αποδεχθεί τον έλεγχο, τον ασφυκτικό του λεγόμενου οικονομικού παρατηρητηρίου, το οποίο δεν επιτρέπει σε κανέναν Δήμο να έχει την πρωτοβουλία να συντάξει έναν προϋπολογισμό ανάλογα με τις ανάγκες των δημοτών του. Είναι άλλωστε μνημονιακή υποχρέωση. Έχουμε την τύχη ή την ατυχία σήμερα που συζητάμε το δημοτικό προϋπολογισμό στη Θεσσαλονίκη ταυτόχρονα να συζητιέται στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός. Που μέρος του κρατικού προϋπολογισμού είναι και ο προϋπολογισμός των Δήμων, βέβαια και της Θεσσαλονίκης. Μέρος όχι μόνο όσον αφορά τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των Δήμων και του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά όσον αφορά και την κατεύθυνση που δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός στους τοπικούς, στους δημοτικούς, την κατεύθυνση των δαπανών που πρέπει να κάνουν. Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά ακόμα ενός κρατικού προϋπολογισμού όπως τα τελευταία χρόνια? Πρώτο και κύριο, το γεγονός ότι συνεχίζεται, παγιώνεται και μετά από την τυπική, το ξανατονίζουμε, τυπική μόνο λήξη των μνημονίων, η μείωση της χρηματοδότησης κατά 70% σε σχέση με αυτό που, από το κράτος προς το Δήμο σε σχέση με αυτό που υπήρχε πριν από την κρίση. Παγιώνεται, γίνεται μόνιμη πολιτική παρά το γεγονός ότι τα μνημόνια τυπικά συνεχίζουν να μην υπάρχουν. Δεύτερον, αυξάνονται η ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών του Δήμου, δηλαδή αυτά τα οποία πληρώνει ο Δημότης μία φορά στο κεντρικό κράτος για να έχει υπηρεσίες, δεν δίνονται όπως είπαμε πριν από το κεντρικό κράτος στους Δήμους και τελικά τα ξαναπληρώνει υπό μορφή ανταποδοτικών τελών στους Δήμους. Με διάφορες μορφές. Δεν είναι μόνο το κονδύλι ανταποδοτικά τέλη, είναι και τα κονδύλια των προστήμων και οτιδήποτε άλλο. Με διάφορους τρόπους γίνονται αυτές οι πράξεις. Έχουμε από την άλλη την αύξηση των κονδυλίων στον κρατικό προϋπολογισμό υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε σε κάθε Δήμο και στο Δήμο Θεσσαλονίκη την αύξηση των δαπανών για τους εργολάβους που έχουν αναλάβει ουσιαστικά ιδιωτικοποιημένες λειτουργίες. Και τέλος έχουμε την δραστική μείωση των κονδυλίων για τις ανάγκες των δημοτών. Απέναντι σε όλα αυτά δεν ακούσαμε κάποια ουσιαστική αντίδραση ή κάποια ουσιαστική τοποθέτηση από τις άλλες παρατάξεις. Άρα το ζήτημα που τίθεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή τη συζήτηση του προϋπολογισμού είναι αυτό που θέσαμε και στην αρχή.
Αν εκλεγήκαμε απλώς έτσι ουδέτερα να διαπιστώσουμε κάποιες οικονομικές δυνατότητες του κράτους, με την δεδομένη όμως πολιτική, ή αν εκλεγήκαμε για να διεκδικήσουμε τα συμφέροντα των δημοτών, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται ούτε από τον δημοτικό ούτε από τον κρατικό προϋπολογισμό, και εμείς έχουμε την ευθύνη γι' αυτό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή στον κρατικό προϋπολογισμό για τους Δήμους αναφέρεται, παραμένουμε περίπου στα ίδια επίπεδα των ΚΑΠ, δηλαδή της κρατικής επιδότησης προς τους Δήμους. Μας ξεφεύγει όμως κάτι. Ότι το 93% του κρατικού προϋπολογισμού σαν σύνολο, άρα και το 93% των ΚΑΠ, των επιδοτήσεων του κράτους προς τους Δήμους, τους πληρώνει ο απλός εργαζόμενος λαός και αυτοαπασχολούμενοι. Αυτοί το πληρώνουν, το 93%. Και μάλιστα για πολλές από αυτές τις υπηρεσίες έρχονται και ξαναπληρώνουν με τα ανταποδοτικά τέλη στους Δήμους. Δείτε λίγο ποιο είναι ένα βασικό μέγεθος του κρατικού προϋπολογισμού και η συσχέτισή του με τους Δήμους. Το σύνολο του προϋπολογισμού είναι 54 δισεκατομμύρια και η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη βέβαια, δίνει στους Δήμους 1,85 δισεκατομμύρια. Ποσοστό από τον κρατικό προϋπολογισμό για τόσο μεγάλες ανάγκες των πόλεων, 3,12%. Αυξάνονται τα ανταποδοτικά. Θα μου πείτε, στη Θεσσαλονίκη είχαμε μία μείωση 12,5%. Έτσι αναφέρεται και στον προϋπολογισμό. Ωστόσο, πρέπει να δούμε ότι θα έχουμε αύξηση ουσιαστικά, θα ξαναμειωθεί μάλλον αυτή η μείωση των ανταποδοτικών, από το γεγονός ότι θα έχουμε αυξήσεις εσόδων από την αναθεώρηση των τετραγωνικών μέτρων, όπως λένε στα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα. Το φοροκυνηγητό αυξάνεται. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και εδώ είχαμε και τη συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ, της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Νοτοπούλου, με το ζήτημα της ελεγχόμενης στάθμευσης που προεκλογικά λεγόταν ότι θα πάμε για κατάργηση. Έχουμε αύξηση της ελεγχόμενης στάθμευσης, αυτού του παράδειγμα του καθεστώτος στα 4.700, και αν υπολογίσουμε και την εκτόξευση των προστήμων μόνο για τις οδικές παραβάσεις, φτάνουμε συνολικά στα 7 εκατομμύρια να πληρωθούν επειδή κυκλοφορεί στην πόλη σου. Έχουμε όπως επίσης εκτόξευση των προστήμων, των γενικών άλλων προστήμων εκτός του ΚΟΚ, στα 4 περίπου εκατομμύρια. Μιλάμε για αύξηση του κυνηγητού. Τι γίνεται όμως με άλλα που πρέπει να πληρώσουν οι λιγότεροι, οι πιο πλούσιοι? Τα τέλη παρεπιδομούντων, δηλαδή το χρέος σαν τοπικός φόρος που πρέπει να πληρώσουν οι ξενοδόχοι σε μια περίοδο μάλιστα μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης για την οποία επέρονται, παραμένουν ακριβώς τα ίδια με τον προηγούμενο χρόνο. Από τα 310 πήγαν στα 350 και δεν ξέρουμε και πώς εισπράγονται. Είναι ελάχιστα μπροστά στις πράξεις τους. Τι λέμε όμως για τα σχολεία, για το μεγάλο πρόβλημα, για τη συντήρηση, δίνεται το, επιτρέψτε μου να πω, γελίων των ποσών, των 691.000 ευρώ. Ενώ για τη μίσθωση σχολείων δίνονται περίπου, παραμένουν στα ίδια ποσά με τα περσινά. Για τα αντισεισμικά, κουβέντα. Για τα αντιπλημμυρικά, κουβέντα. Τελειώνω. Ευχαριστώ. Με τα δημοτικά ιατρία, 250.000 για τα ζητήματα της υγείας. Για τους παιδικούς σταθμούς, ελάχιστο το ποσό παραμένει το ίδιο, γιατί την προσχολική αγωγή προβλέπονται μονάχα 40.000 για παράβολα για ιδιωτικές δομές της προσχολικής αγωγής. Τελειώνω με αυτό. Τα υπόλοιπα, τα πιο συγκεκριμένα, αυτά πει ο Μιχάλης ο Κωνσταντινίδης. Ένας ακόμη προϋπολογισμός του Δήμου, αλλάζουν οι διοικήσεις, αλλά αυτή η λογική δεν αλλάζει, βρίσκεται και μακριά από τις ανάγκες του λαού της πόλης και γι' αυτόν πληρώνει ακόμα ακριβότερο ο λαός. Εξυπηρετούνται άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν η ουσία από δικιά μας πλευρά στη συζήτηση του προϋπολογισμού είναι να καλέσουμε το λαό της πόλης να οργανώσει και να διεκδικήσει τις πραγματικές του ανάγκες έξω από τα όρια που βάζει αυτή η πολιτική. Αν ακολουθήσει είτε κρατική είτε η τοπική, αν ακολουθήσει αυτή την πολιτική, προβλέπονται ακόμα χειρότερες μέρες για τις ανάγκες του.